ένα, δύο, τρία. Survivor. Ναι, Survivor λοιπόν. Μα τι, δεν θα το κάνουμε, βγάλουμε κι εμείς ένα σύνθημα. Δεν κάτι. Το λένε φέτος αυτό. Α, δεν το λένε. Ένα, δύο, φέτο. Τρία, ο τύπος που τραπέζει εκείνη τη στιγμή. Δεν το λένε φέτο. Όχι. Και δεν το λένε. Ένα, δύο, τρία μαχητές λένε. Survivors το λένε οι διάσημοι κάποιες φορές. Φιλιά στον Αλέξανδρο Παρθένη. Χθες είχε γίνει θέμα ολόκληρο στο Twitter. Γελάγαμε πολύ. Γιατί έτσι? Γιατί σήμερα μου απάντησε η Γερμανού για κάτι που γράψα. Τι σου απάντησε? Ρε παιδί μου, όσοι είδατε το Survivor θα ξέρετε ότι πάρα πολύ απλά ο Αλέξανδρος Παρθένης στη δοκιμασία που έπρεπε να βάλει τα ξύλα στην υποδοχή από μια απόσταση έκανε ένα πεντάλεπτο ο άνθρωπος, 7 λεπτό. Περιμέναμε εκεί, θα βάζαμε στοιχήματα όλοι από το σπίτι, θα το βάλει, δεν θα το βάλει. Τελικά κέρδισε κιόλας και γράφω εγώ στο Twitter. Τέτοια αγωνία για το αν θα βάλει το ξύλο ο Παρθένης δεν είχα ούτε όταν χώρισε η Γερμανού. Ούτε όταν χώρισε μαζί με τη Γερμανού. Και γυρίζει και μου γράφει και η Γερμανού από κάτω, ούτε κι εγώ είχα τέτοια αγωνία. Anyway, να είσαι καλά, Ναταλία. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το είχα δει αυτό. Γιατί με πήρε η Ντορέτη Παπαδημητρίου τηλέφωνο και μου λέει: το δες αυτό! Παίζει σε όλα τα site. Γυρίζω και τη λέω: ποιο? Και μου το δείχνει εκείνη τη στιγμή και λέει: εντάξει, μας βγάλανε στα γκοσιπάδικα. Anyway, είχαμε Survivor 2 καινούργιο επεισόδιο χθες. Ναι. Δευτέρα βράδυ. Εν τω μεταξύ, αρχίσανε πάλι τη χαζομάρα με τα highlights. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή από τις 9 που είναι να αρχίσει το Survivor, ξεκινάει 10 παρα 20. Γιατί έχει τα highlights του προηγούμενου επεισοδίου, της πρεμιέρας δηλαδή. Όπως και εσείς μπορείτε, ναι, να δείτε τα δικά μας. Έτσι ακριβώς. Ναι, απλώς φέτος το κάνανε τραβηγμένο. Πολύ τραβηγμένο. 40-45 λεπτά, κάπου εκεί είναι. Γενικότερα φέτος και στα υπόλοιπα reality, όχι reality, shows τέλος πάντων. Και στο Ελλάδα Ταλέντο. Ναι. Στο Ελλάδα έχει τα highlights, ταλέντο, ναι. Πάλι τα highlights είναι της εταιρείας της παραγωγής, μάλλον είναι ρήτρα της εταιρείας της παραγωγής προφανώς. Για να συνδέσουν το ένα επεισόδιο με το άλλο. Anyway. Παιδιά, έχουμε όμως λίγο, αρχίσανε λίγο τα όργανα στο Survivor, θέλω να σας πω. Mm-hmm. Αρχίσανε λίγο τα όργανα, διότι... Αρχίσαν τα όργανα, σίγουρα από τη θέση σου. Σαραμπαγκλάν. Αυτό ήτανε μάλλον που έπρεπε να πούνε στην Αγγελική Κοκαλίτσα. Σήκω από τη θέση σου, έτσι λέγεται η κοπελίτσα. Είναι kickboxer. Τους είχαμε πει όλους πριν μπουν. Είναι kickboxer. Είχαμε ξαναγελάσει τότε με αυτό. Ναι. Και τέλος πάντων, κακή αρχή φαίνεται να έκανε η ομάδα των μαχητών στον τομέα της ομαδικότητας. Μπορεί στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της μπλε ομάδας για δεύτερη φορά να κέρδισαν. Mm-hmm. Κέρδισαν και χθες οι μαχητές. Και αύριο και σήμερα έχουμε αγώνα ασυλίας. Ασυλίας. Για σιτής. Κάποια θέματα συμβίωσης. Να σου κάτι άσχετο. Εσύ θα πήγαινες? Όχι. Όχι. Θα πήγαινα μόνο για να γελάσω στο σπίτι με τα αγωνίσματα που δεν θα έκανα ούτε το ένα, μια δρασκελιά δεν θα έκανα. Θα πήγαινα και θα έμενα. Έτσι για να γελάσουμε δηλαδή. Καλά, είναι ξεκάθαρα. Ζηβάσω. Δεν θα πήγαινα υπό έναν όρο. Η φίλη μας η Ασπασία πες να μην πήγαινε ποτέ έτσι. Λόγω του ότι δεν θα υπήρχε φαγητό. Ξεκάθαρα, παιδιά. Όχι, εγώ δεν θα με νοιάζει για το φαΐ. Δεν θα σε νοιάζει για το φαγητό. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Εσύ, για να λύσουμε, λέμε, για να λύσουμε μια παρεξήγηση τέτοια. Δεν θα σε νοιάζει το φαγητό, εσένα. Να σου πω κάτι. Καλό θα έκανε. Για να λύσουμε όλο αυτό το θέμα με το φαΐ, δεν τρώω συνέχεια. Τρώω πολύ απλώς γιατί τρώω μόνο βράδυ λόγω της δουλειάς. Οπότε γι' αυτό παχαίνω. Γιατί δεν τα καίω. Αλλά το θέμα είναι ότι. Καλά, έχω... τώρα είσαι σε φυσιολογικά επίπεδα. Καλά, τώρα είμαι πρισμένο με την κορτιζόνη, δεν είναι θέμα. Είμαι ακόμα πρισμένο. Από την αρχή που σε γνώρισα, είσαι σε πιο έτσι, φυσιολογικά επίπεδα. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω κάτσει. Δεν θα ξεχάσω τις απίστευτες στιγμές με τα απίστευτα ωράρια στο Skype. Έχω κάτσει τρεις μέρες νηστικός, χωρίς να το καταλάβω, μόνο με καφέδες. Μόνο με καφέδες. Το στομάχι εντωμεταξύ είχε καταστραφεί φυσικά, γι' αυτό έκανε και μια επέμβαση παλιότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ποιος με χειροτίζει, δεν θυμάμαι, κάποιος από την ομάδα. Έχεις φάει, γιατί εγώ είμαι λίγο νηστικός. Και λέω, α, έχω ξεχάσει. Ναι, εντάξει, αυτό όλοι το παθαίνουν. Στο Sky δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα θυμούνται ότι είμαι ο άνθρωπος που ξεχνά για να φάει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το φαγητό. Κάτσε να το εγώ βρω λίγο. Αυτό το λόγο η αλήθεια είναι. Δηλαδή, άμα πήγαινε 2, 3, 4 το πολύ η ώρα και δεν έχω φάει, γεια σας. Αλήθεια. Εγκεφαλικά. Γιατί? Ναι, 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 δεν μπορώ. Γιατί όλο αυτό που λες εσύ, εγώ το πέρασα μια τετραετία με το στομάχι μου. Έκανες και εσύ επέμβαση? Όχι, δεν έκανα επέμβαση, απλά είχα διάφορα θέματα με το στομάχι. Και τα τελευταία 5 χρόνια κάνω μια τόσο πολύ ισορροπημένη διατροφή που
λειτουργεί ο οργανισμός μου σαν ρολόι, τι να σου πω. Έχει δηλαδή... κάποιο ραντεβού, καταλάβαμε όλοι. Πάμε όμως γιατί όχι, έχουμε ατογράφουμε ότι... αυτό. Ραντεβού με το φαγητό εννοώ, καταλαβες, για αυτό. Να πάω να φάω. Αυτό. Είπα εγώ κάτι άλλο, μόνη σου δίνεσαι. Λοιπόν, όπως είδαμε λοιπόν στο χθεσινό επεισόδιο, η πρωταθλήτρια Click Kickboxing είχε απομονωθεί από την ομάδα, ενώ η ίδια Τσοκαλ... παραδέχτηκε... Πώς την είπαμε? Η κοκαλίτσα. Α, κοκαλίτσα. Τσοκαράκι. Ενώ η ίδια παραδέχτηκε τη δυσαρέσκειά της στη συνέντευξη που ακολούθησε. Έχει πει χαρακτηριστικά πολλά πράγματα τα οποία θα τα ακούσουμε, έτσι ώστε να επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται, γιατί έγιναν και άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε, δεν θα τα ακούσουμε μόνο, γιατί είχε υπότιτλους από κάτω, που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλό όλο αυτό που το λέγανε, οπότε θα τα πούμε. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε και η κοκαλίτσα, η Αγγελική, αλλά έχουμε και ένα θέμα με την Βιργινία τη Δικαιούλα. Δηλαδή, Βιργινία γενικότερα, δηλαδή, μεταξύ τους έγινε το θέμα. Έχουμε τις πρώτες συντριγκές, τις πρώτες κόντρες σε επίπεδο διαβίωσης. Πάμε. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα μπω κι εγώ στην ομάδα. Γιατί νιώθω λίγο εκτός. Θέλω να με μάθουνε. Γιατί γενικά κρίνουνε πρώτα από την εμφάνιση και μετά από το χαρακτήρα του άλλου και την προσωπικότητα του άλλου. Και αυτό χρειάζεται χρόνο. Δεν είχα την καλύτερη ψυχολογία. Γι' αυτό και ήθελα να αγωνιστώ και δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο, αφού το δοκίμασα πρώτη φορά και είδα ότι ήταν λάθος μου π.χ. που δεν ξεκίνησα γρήγορα. Ήθελα να δω τις ανάσες μου, ήθελα μια δεύτερη ευκαιρία. Για το καλό της ομάδας επέλεξαμε να παίξουν οι κοπέλες που είτε κερδίσαν ή αποφάσισαν πλειοψηφικά. Πιστεύω σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Γενικά η Αγγελική νομίζω ότι την ήττα της την πήρε πολύ προσωπικά και το κρατάει μέσα της και αυτό δεν βοηθάει ούτε εκείνη ούτε την ομάδα. Είμαι της άποψης ότι όταν έχω κάτι πάω και το συζητάω ώστε να λυθεί. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Δεν μπορείς να ορίσεις σε κάποιον πώς θα συμπεριφερθεί. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Πιστεύω με τον καιρό θα φτιάξουν οι σχέσεις μας και θα νιώσω κι εγώ καλύτερα και ψυχολογικά και ότι πραγματικά είμαι μέσα στην ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα. Έχουμε την Ιντριγκούλα. Λίγο, δηλαδή λίγο κάτι γίνεται. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις όμως, γιατί πρέπει να βγούμε για διαφημίσεις στον και μισή. Επιστρέφουμε και σχολιάζουμε, ούτε έχουμε και άλλα και πράγματα μισή με το Survivor. Φύγαμε, φύγαμε. Λοιπόν, είμαστε σε mood Survivor, ας πούμε. Γίνεται ένας πανικός. Και μετά τις διαφημίσεις να πούμε λίγο για αυτό που έγινε. Γίνεται ίντριγκα, αλλά έχει και άλλο παρασκήνιο, γιατί πηγαίνει μετά η κοκαλίτσα. Ωραίο η αυτό. Κοκαλίτσα. Σαν το Φραουλίτσα εντωμεταξύ. Φραουλίτσα, το άκουσα αυτό το στιγμιότυπο που λες. Για τον Φραουλίτσα. Για τον Φραουλίτσα που είχε το τατουάζ, το άκουσα τελικά σήμερα. Άκου τώρα να δεις τώρα. Η κοκαλίτσα πάει μετά στην άκρη του σπιτιού. Στον Θάνο τον Θεοδωρόπουλο. Ναι. Το μοντέλο. Που είναι στο Survivor. Και είναι σε μια κατάσταση όπου αρχίζει τα σούξου μουξου, σούξου μουξου και πάει με και το τους μασάζ, βγάζει. Λες. Με το μασάζ ή είναι άλλο αυτό? Όχι, άλλο αυτό. Α, και αρχίζει, παιδιά, και τους βγάζει όλους διπρόσωπους. Και γυρίζει και λέει: δεν θα σας πω, λέει, εγώ τι έχω. Κάποια στιγμή θα λυθεί. Τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να πάμε καλά. Γεια. Και είναι σε μια κατάσταση, παιδιά, τεράστια ίντριγκα, θέλω να σας πω. Ξεκινάει. Τώρα κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει. Σήμερα θα δούμε στο καινούργιο επεισόδιο. Χθες κέρδισαν οι μαχητές. Έτσι που κέρδισαν είχαν δώρο ψαροντούφεκο. Το έπαθλο για να μπορούν να ψαρεύουν πιο εύκολα. Σήμερα έχουμε ασυλία που σημαίνει ότι θα βγουν δύο παίκτες ασυλίας. Ένας από την επίδοσή του και ένας που θα κερδίσει το αγώνισμα ασυλίας. Οπότε πρέπει να δούμε σιγά σιγά τι θα γίνει σήμερα μετά τις 9 στον Sky. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι τηλεθέαση έκανε, γιατί χθες είχε αναμέτρηση. Είχε τατουάζ απέναντι, είχε ανέ απέναντι που έκανε πολύ τρελά νούμερα στον Αντένα το τουρκικό. Αυτό που και... τελειώνει. Τελειώνει. Ναι. Όχι. Α, σίγουρα. Ναι. Γιατί κάτι άκουσα, κάτι διάβασα για τελευταίο επεισόδιο. Μήπως του σίγουρα κύκλου και θα προχωρήσουν στο δεύτερο. Α, δεν αποκλείεται. Ναι. Η συγκεκριμένη σειρά είναι παραγωγής του 2015 της Τουρκίας.
Και έχει 4 κύκλους. Αποκλείεται να δείχνει τελευταίο επεισόδιο γιατί τους έχει αγοράσει όλους ο Αντένα. Λοιπόν, τα 50 και τα. Ναι, τα 50 και τα 60 της πρεμιέρας του reality επιβίωσης λοιπόν δεν επέστρεψαν χθες το βράδυ στο Sky. Το δημοφιλές παιχνίδι κράτησε ξεκάθαρα την πρωτιά, μεν με σοβαρές απώλειες όμως. Το Survivor σημείωσε τηλεθέαση 28,6% στο γενικό σύνολο και 39,2% στο δυναμικό κοινό 15-34. Μεγαλύτερο ποσοστό όμως είχε στο τέταρτο, σε ένα τέταρτο, στο πρώτο τέταρτο μάλλον, στο 46,5% που έφτασε. Περίπου 20 μονάδες κάτω λοιπόν από την πρεμιέρα της Κυριακής του Survivor. Το τατουάζ κράτησε στον Α το 22,6% στο σύνολο και το 19,9% στο δυναμικό κοινό. Ο Sky όμως τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και την ανέ του Αντένα, όπου ο Αντένα στη συγκεκριμένη ζώνη για πρώτη φορά βλέπει 17,4% έτσι στο γενικό και 15% στο δυναμικό, που σημαίνει ότι αν δεν κάνουν λίγο ίντριγκα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, το χάσαν το παιχνίδι στο Survivor, θα πέσουν δεύτερη θέση. Εντάξει παιδιά, δεν είναι κάθε φορά το αγιανιού. Δηλαδή, εντάξει, πέρυσι είχε γίνει αυτός ο πανικός και είχε γίνει ένας χαμός γιατί επανήλθε το Survivor και ήταν τελείως διαφορετικό από το πρώτο τότε που είχαμε, ναι, και στο Mega. Αλλά το... Καλά, πέρυσι παιδιά, θυμάμαι, δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος έτσι. Τις μέρες που είχε το Survivor. Καλά, ούτε πέρυσι άνθρωπος έξω. Ναι, ναι, α, ναι, νόμιζα και για το παλιό το Survivor. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εντάξει, ναι, μεν κρατάει την πρωτιά, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να χτυπήσει και κάτι. Παιδιά, τώρα με παίζει το ρέτα, μου στέλνουν μηνύματα. Ένα tweet έκανα. Αλήθεια λες. Τώρα μου στέλνει ο φίλος μου, ο Χριστόδουλος, ο Κεγμαλής, μου λέει: εντάξει, σου απάντησε Γερμανού χθες στο Twitter και τώρα σε παίζει το ρέτα. Εντάξει. Όχι, παιδιά, βλέπει και η μάνα μου το ρέτα. Θα πάει τηλέφωνο μετά. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και είχα να το πω κιόλας. Να το πω. Και φαντάζει, κάνει η μύτη εδώ, μπαίνουν μέσα και παίρνουν ζωντανή σύνδεση. Όχι, εντάξει, είπαμε. Ο Σκάι δεν έχει τόσα λεφτά. Ο Σκάι δεν έχει τόσα λεφτά για να στείλει βανάκι τόσο εύκολα. Πίστεψε με. Σιγά, τι θέλει, 50 ευρώ για τα διόδια, δεν τα έχει. Μιλάμε για δορυφορικό βανάκι που σημαίνει ότι πρέπει να έχει τα διόδια να πληρώσει αυτούς που θα κατέβουν. Ναι, λέω τεχνικούς. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μην τα έχει. Δεν τα έχει. Σίγουρα. Δεν στέλνει εύκολα βανάκι, Σκάι. Πέρα από το δικό μου λοιπόν tweet που έγινε. Η Ναταλία γελάει Γερμανού με το λοιπόν. Του tweet, παιδιά, όχι, γελάω που μου στέλνουν μηνύματα και με κράζουνε. Η Γερμανού λοιπόν δεν σταμάτησε. Αλλά εκεί. Αλλά δεν είπε και κάτι. Εντάξει, ναι. Το Twitter μεταξύ είναι πολύ ελεύθερο. Ναι, απλώς τώρα εντάξει, το τραβήξανε πολύ στα μεσημεριανά και στην Τζιμτζιλή πρέπει να το πάνε το πρωί. Δεν θυμάμαι. Κάποιο μου το είπε. Αλλά επειδή τώρα το μεγαλώνουν πολύ στα μεσημεριανά, γιατί η Γερμανού ήταν με τον Αλέξανδρο Παρθένη. Που σημαίνει ότι τώρα που έχουν μείνει φίλοι θα τον υπερασπιστεί. Να ξεχνά τα φίλια αυτά. Όπως τώρα, ας πούμε, συνέχισε να υπερασπίζεται μετά από μένα τον πρώην σύντροφό τη, γράφοντας ένας, ο Προκομμένος λέγεται το Twitter, το account. Α, τόσο. Και γράφει ο Προκομμένος, μεγάλωσε και ο Παρθένης. Και γράφει, ναι, λέει Γερμανό από κάτω, μια χαρά είναι. Σε παρακαλώ, τι λέτε τέτοια πράγματα. Με μεγάλωσε ο Παρθένης, μεγάλωσε και εγώ. Άρα είναι μια χαρά. Καλαβες. Το σχολίασε αυτό, είναι Ναταλία. Α, το παιδί κάτω. Μου το έχω εδώ. Για να δω, κάτσε. Το έχω, παιδί μου, το tweet, να το. Χαμός. Χαμός. Τέλος πάντων, λέγαμε για την κοκαλίτσα τώρα. Τέλειωσε η κοκαλίτσα. Είπαμε και τηλεθέαση. Καλησπέρα. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ ήθελα να πω κάτι για την κοκαλίτσα. Δεν είπαμε κάτι για τα στοιχεία του χαρακτήρα της, γιατί μπορεί είπαμε να το ότι είναι από αυτές τις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να τους βγάλουν όλους μείον για να φανεί. Φαίνεται. Το είπαμε εκτός αέρα αυτό μαζί. Το είπαμε και μετά στον αέρα. Α, ναι. Καλησπέρα. Σήμερα δεν μπορούμε να συντονιστούμε για κανέναν αλλά, λόγο. Παιδιά... Σε άλλα νέα της ημέρας λοιπόν. Τι άλλα νέα της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε... Η Kim Kardashian βάφτισε το παιδί της. Έχουμε κι άλλα για Survivor. Πάμε στο άλλο Survivor τέλος πάντων. Και 39 να πάμε στο Θανάση τον Περιβολιώτη. Άντε πάμε στο Θανάση τον Περιβολιώτη. Και μετά να έρθουμε σε άλλα νέα Survivor. Όχι του επεισοδίου, στα τριγύρω. Στα περαιτέρω. Στα πέριξ. Άντε.